Τώρα που εντάξει, αρχίζουμε και το καταλαβαίνουμε. Ένα φωτόνιο συμβάλλει με τον εαυτό του. Δεν το πολύ καταλαβαίνουμε, αλλά έστω αρχίζουμε και χτίζουμε στο μυαλό μα το μοντέλο του πώ περίπου συμπεριφέρεται. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό, μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε για να κάνουμε υπολογισμού. Η αλήθεια είναι ναι, αλλά είναι πιο. Α, 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 χρειάζεται να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα για να αρχίσουμε να κάνουμε υπολογισμού. Αλλά μπορούμε από τώρα να δείξουμε κάποιες μετρήσεις που μπορούν να γίνουν α, που δεν θα γίνονταν εάν δεν γνωρίζαμε αυτό το μοντέλο που είδαμε πριν από λίγο. Με άλλα λόγια, κάποιο ο οποίος γνωρίζει κλασική φυσική μπορεί να κάνει κάποιες μετρήσεις. Κάποιο ο οποίο γνωρίζει και κλασική αλλά και κβαντική φυσική, αμέσω αμέσως γνωρίζει τον τρόπο να μετρήσει και πράγματα που δεν μετριώνται με, την, α, 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 με το μοντέλο τη κλασική φυσική. Και ένα από αυτά είναι αυτό εδώ το πείραμα. Είναι ένα νοητικό πείραμα, δεν είναι πολύ πολύ παλιό. Το paper των Ellinger, αν το διαβάζω καλά, και Weidmann, είναι το, από το 1993. Ονομάζεται α, ο Bomb Tester, έτσι, ελεγκτής βόμβας αυτών των δύο ερευνητών. Και α, το νοητικό αυτό πείραμα έχει, το εξής, έχει την εξής εκφώνηση. Λέει, φανταστείτε ότι έχετε στην αποθήκη σας κάποιες βόμβες, χίλιες βόμβες, Αυτές είναι έτσι κατασκευασμένες ώστε να πυροκροτούνται α, με ένα φωτόνιο. Εάν ένα φωτόνιο πέσει εδώ πάνω στον πυροκροτητή αυτής της βόμβας, αυτή η βόμβα θα σκάσει. Ωραία, θα απορροφήσει την ενέργεια κτλ. Αφήνετε αυτές τις βόμβες σε ένα χώρο και μετά από λίγο καιρό γνωρίζετε ότι κάποιες ενδεχομένως να έχουν χαλάσει. Το πιο ευαίσθητο σημείο που χαλάει είναι ο πυροκροτητής, Ενδεχομένω αυτό ο πυροκροτητή να μην μπορέσει να τραβήξει αυτό το φωτόνιο, να απορροφήσει την ενέργεια και να σκάσει βόμβα, αυτό στην περίπτωση που έχει χαλάσει θα λειτουργήσει σαν καθρέφτης, δηλαδή θα το στείλει πάλι πίσω αυτό το φωτόνιο. Ερώτημα: Μπορείτε χωρί να καταστρέψετε τι βόμβε, βεβαίω, να αποφασίσετε ποιε είναι ενεργέ και ποιε είναι χαλασμένε. Σύμφωνα με την κλασική φυσική, δεν μπορεί να το κάνει κανεί. Θα πρέπει να στείλει το φωτόνιο και από εκεί και πέρα, αν απορροφηθεί, έσκασε η βόμβα και είναι άχρηστη. Εάν γυρίσει πίσω, ξέρει ότι η βόμβα είναι χαλασμένη και είναι πάλι άχρηστη. Δεν έχει τρόπο να βρει έναν μηχανισμό μέτρηση τέτοιο, ώστε να μην σου καταστρέψει τι βόμβε. Ε, με την κβαντική φυσική όμω, έχει. Έχεις καταρχήν μια ιδέα του πώς θα μπορεί να γίνει. Σύμφωνα με το παράδειγμα που είδαμε πριν από λίγο, λέγαμε ότι ναι, ένα φωτόνιο μπορεί να συμβάλλει με τον εαυτό του. Και στο τέλο, όταν πάει να δώσει την ενέργειά του κάπου στο χώρο, μπορεί να τύχει να τη δώσει εδώ, μπορεί να τύχει να τη δώσει εκεί πέρα, μπορεί να τύχει να τη δώσει εκεί πέρα. Ωραία. Ε, δεν μπορεί να τύχει τέλο πάντων να φτιάξουμε έτσι το πείραμά μα ώστε να συμβάλλει με τον εαυτό του και στη συνέχεια αντί να δώσει την ενέργεια εδώ, να τη δώσει κάπου αλλού και να το δούμε εμεί κάπου αλλού. Αυτό δεν θα έχει δώσει την ενέργεια στον πυροκροτητή, δεν θα σκάσει βόμβα, αλλά εμεί θα έχουμε την πληροφορία ότι συνέβαλε με τον εαυτό του, άρα λειτουργήσε αυτό με τον ένα τρόπο ή με τον άλλον, σαν καθρέφτη ή ό,τι την απορρόφησε. Θεωρητικά μπορεί να γίνει. Πρακτικά το πώ γίνεται, γίνεται με αυτόν εδώ το μηχανισμό που είναι γνωστό στην οπτική φυσική ω interferometer mach zender που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της παρεμβολής, ε, ο, ουσιαστικά έχει κάποιες χρήσεις, ας πούμε, μετράνε με αυτόν τον τρόπο το δίκτυο διάθλασης κάποιων υλικών. Ε, να εξηγήσουμε τι είναι. Ε, είναι το εξή. Φανταστείτε, εδώ το βλέπετε σε φωτογραφία, αλλά ακόμα καλύτερα στο διάγραμμα φαίνεται εδώ κάτω. Ε, φανταστείτε μια δέσμη λέιζερ. Αυτό εδώ είναι ένα, α, ένας μηχανισμός, ο οποίος παράγει μια δέσμη laser, η οποία τώρα περνάει πάνω σε αυτό εδώ το τραπέζι. Αυτό εδώ είναι μια φωτογραφία από πάνω από ένα τραπέζι. Όσοι ασχολούνται με οπτική φυσική έχουν κάποια πολύ μεγάλα τραπέζια, τα οποία έχουν τρύπε. Έτσι, περίπου κατά κάθε ένα εκατοστό περίπου έχουν μια τρύπα. Και αυτό γιατί. Πάνω στο τραπέζι αρχίζουν και βάζουν διάφορα καθρεφτάκια, διάφορους φακούς, τέτοια εξαρτήματα. Και αυτά πρέπει να πάνε σε Πολύ ακριβείς θέσεις. Η θέση αυτή εδώ, για παράδειγμα το πόσο θα πέχει μία τρύπα από την άλλη, α, πρέπει να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του μήκους κύματος της δέσμης λέιζερ. Ωραία. Ή ε, ε, αν δεν κάνω λάθος, ακέραιο πολλαπλάσιο του λάμδα δεύτερα. Σε κάθε περίπτωση. Ε, αυτό που γίνεται εδώ είναι ότι εάν τοποθετήσουμε καθρέφτες και α, α, διαφράγματα σε συγκεκριμένες θέσεις, μπορούμε να πετύχουμε μια διάταξη η οποία θα μας καθορίζει εάν αυτή εδώ η δέσμη θα ανακλαστεί και θα εμφανιστεί σε αυτή την κατεύθυνση ή στην άλλη κατεύθυνση σύμφωνα με το διαγραμματάκι που βλέπουμε εδώ. Τι είναι το διάγραμμα. Το διάγραμμα λέει το εξή. Έτσι όπως το βλέπουμε εδώ, τώρα το βλέπουμε και εκεί για να το εξηγήσουμε καλύτερα. Στη φωτογραφία δεν φαίνεται τόσο καλά. Κάθε φορά που έχουμε εδώ μια δέσμη laser, την περνάμε πρώτα από αυτό εδώ το διάφραγμα που ονομάζεται ημιδιαπερατός καθρέφτης. Είναι όπως ένας καθρέφτης, αλλά δεν έχει τόσο μεγάλη ποσότητα αντανακλαστικού υλικού εδώ πάνω. Με αποτέλεσμα, η μισή από τη δέσμη, σε ένταση, έτσι, η μισή να ανακλάται και η άλλη μισή να περνάει από μέσα σαν να ήταν τζάμι. Ωραία. Στη συνέχεια έχουμε δύο καθρέφτες, έναν εδώ, έναν εκεί, έτσι, αυτοί είναι 100% καθρέφτες, Ό,τι δέσμη έρθει θα την ανακλάσουν και εδώ και εκεί. Και στο τέλος εδώ έχουμε πάλι άλλο ένα ή μη διαπερατό καθρέφτη παρόμοιο με εκείνο. Η ιδέα εδώ είναι η εξή. Ότι εάν έχουμε μετρήσει σωστά τις αποστάσεις, τότε κάθε φορά που θα στέλνουμε από εδώ μία δέσμη, θα βλέπουμε ολόκληρη τη δέσμη να φεύγει από αυτή την πλευρά, σε αυτήν εδώ τη διεύθυνση, και όχι στην άλλη. Και μάλιστα, εδώ συνήθως βάζουμε και δύο ανιχνευτές φωτονίων, έτσι ώστε να μπορεί να μας μετρήσουν α, α, σε ποιο από τα δύο σημεία α, 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 παρατηρήθηκε το φωτόνιο. Και γιατί μιλάμε για φωτόνιο, γιατί μέχρι τώρα μιλάμε για δέσμη. Γιατί αυτό το πείραμα, εδώ πέρα φαίνεται να γίνεται με μια δέσμη φωτός, αλλά μπορούμε να το κάνουμε, όπως προηγουμένως, και με ένα-ένα φωτόνιο. Για αυτόν τον λόγο, λοιπόν εκεί πέρα, χρειαζόμαστε αυτούς τους α, detectors. Ε, δείτε εδώ ποια είναι η λογική. Εδώ η λογική, με βάση την α, οπτική φυσική, είναι ότι απλώς η δέσμη είναι φως, είναι κύμα και συμβάλλει. Ωραία. Σπάει εδώ στα δύο. Προφανώς έχουμε τη μισή ένταση εδώ, την άλλη μισή ένταση εδώ. Ξανασπάει στα δύο. Και στη συνέχεια, επειδή κάθε φορά που συναντάει καθρέφτη, αντιστρέφεται η φάση της. Αν ήταν με φάση, για παράδειγμα, δείχνει εδώ ένα αποτέλεσμα. Αν ήταν με κάποια φάση, περνάει από τον καθρέφτη και η φάση γίνεται ότι ήταν συν πι. Ε, 180 μοίρες δηλαδή, έτσι αυτό εννοούμε. Ε, αυτό σημαίνει ότι... Κάποια στιγμή που θα έρθει εδώ η μία δέσμη και εδώ η άλλη δέσμη και θα πω έρε κάποιος εντάξει ήρθε η μία από εδώ η άλλη από εκεί ε, μισά φωτόνια θα φύγουν προς αυτή την κατεύθυνση, μισά θα φύγουν προς την άλλη κατεύθυνση αυτό δεν γίνεται γιατί σε αυτό ακριβώς εδώ το σημείο κάποια η μία δέσμη ε, τυχαίνει να έχει προς τη μία κατεύθυνση μέγιστα α, α, και τότε έχουμε συμβολή και τη μία και τη άλλη προ τα δω, ενώ η, άλλη κατεύθυνση, οι δέσμε είναι έτσι, έτσι, έχουν μετρηθεί οι γωνίε ουσιαστικά οι φάσει, ώστε οι φάσει να ανερούν η μία την άλλη και έτσι δεν έχουμε καθόλου φω προ την πάνω μεριά. Εδώ πέρα δεν το βλέπουμε σωστά. Το παράδειγμα εδώ από, το, από τη φωτογραφία που βγάλαμε α, μ, έδειχνε πώς μπορεί να πάει στραβά αυτό εδώ το πείραμα. Αλλά το σωστό πείραμα, αν όλα πήγαιναν καλά, θα έπρεπε να βλέπαμε ολόκληρο το φως προς τη μία κατεύθυνση, ας πούμε, προς αυτήν εδώ, λογικά. Ε, ωραία. Εδώ, σε αυτό εδώ το πείραμα, ναι, μπορεί κάποιος, μετρώντας τις φάσεις, κάποιος βλέπει εδώ, ξεκινάει και λέει τόση είναι η φάση, τόση είναι η φάση, τόση είναι η φάση. Δύο πει, λοιπόν, εδώ. Και αυτό πώς, εάν έρθει η απάνω δέσμη, γιατί αυτήν εδώ την πάνω δέσμη έχουμε μετρήσει. Ενώ οι κάτω δέσμοι, 1, 2, 3, πολύ ωραία, φαίνεται ότι και εδώ πέρα η τελική φάση είναι 2π εδώ, 2π εκεί, άρα λοιπόν έχουν ακριβώ την ίδια φάση, συμβάλλουν αυτό το 2 και βλέπουμε προ την οριζόντια κατεύθυνση να έχουμε φω. Αντίθετα, εάν δούμε στην κατακόρυφη κατεύθυνση, βλέπουμε ότι από τη μία διαδρομή, από την πάνω διαδρομή, η δέσμη έχει φάση 2π, ενώ από την κάτω διαδρομή η δέσμη έχει φάση π. Ε, και επειδή αυτά τα δύο έχουν διαφορά φάσης πήμου, ουσιαστικά το ένα αναιρεί το άλλο και το δεν βλέπουμε καθόλου φως απάνω. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να το καταλάβει κανείς όταν μιλάμε για δέσμες φωτός, δεν είναι όμως καθόλου εύκολο να το κατανοήσει όταν μιλάμε για ένα φωτόνιο μόνο του. Γιατί και πάλι, αν αρχίζουμε και στέλνουμε ένα-ένα τα φωτόνια εδώ, στο τέλος όλα θα ανοιχνευτούν εκεί και κανένα στην κατακόρυφη διεύθυνση. Αυτό πώς εξηγείται. Ε, εξηγείται με τον ίδιο τρόπο όπως προηγουμένως. Μπορούμε δηλαδή, όταν λέω εξηγείται, έτσι, απλώς για να έχουμε ένα μοντέλο στο μυαλό μας, όχι ότι είμαστε σίγουροι ότι έτσι δουλεύουν τα πράγματα. Ε, μπορούμε να φανταστούμε λοιπόν ότι το φωτόνιο φεύγει, με πιθανότητα 50% ή θα περάσει μέσα από αυτό εδώ το καθρέφτη ή θα ανακλαστεί, στην περίπτωση που θα ανακλαστεί, σίγουρα θα ανακλαστεί από το δεύτερο καθρέφτη και θα προχωρήσει εδώ. Στην άλλη περίπτωση, σίγουρα θα ανακλαστεί από αυτό τον καθρέφτη και θα πάει εκεί. Και το ερώτημα είναι τι γίνεται εδώ πέρα τώρα πια. Έτσι, γιατί είναι το σημείο που θα πρέπει να αποφασίσουμε εάν θα συμβάλλει με τον εαυτό του. Ε, το ενδιαφέρον είναι το εξή ότι σε όλη αυτή τη διαδρομή μπορεί κάποιος να πει ότι ναι, πολύ ωραία, το φωτόνιο μπορεί να ακολουθήσει τελικά δύο διαδρομές Uh, τουλάχιστον μέχρι να φτάσει εδώ πέρα. Έτσι. Η μία διαδρομή είναι από κάτω, το οποίο ονομάζεται Path 2, η άλλη διαδρομή είναι από πάνω, το οποίο ονομάζεται Path 1. Ωραία. Αυτό αν μιλάμε για το φωτόνιο, γιατί το φωτόνιο είναι ένα. Είναι ένα σωματίδιο, ένα κβάντο ενέργειας, που κάποια στιγμή πρέπει να τη δώσει. Αλλά είδαμε πριν από λίγο ότι το μοντέλο λέει ότι το φωτόνιο δεν είναι μόνο του. Το φωτόνιο είναι ένα πακέτο ενέργειας, που ταξιδεύει καβάλα σε ένα κύμα πιθανότητα. Το κύμα πιθανότητα δεν έχει σημασία εάν εμεί φανταστούμε ότι α, το φωτόνιο μπορεί να έφυγε από εδώ ή να έφυγε από εκεί. Το κύμα πιθανότητα φύγει πάντα και από τι δύο μέρε. Έτσι λοιπόν στο τέλο θα έχουμε μια συμβολή εδώ πάνω ενό κύματο πιθανότητα, και όταν φτάσουμε εδώ πέρα να αποφασίσουμε και να πούμε πάρα πολύ ωραία. Και πού θα δώσει τελικά την ενέργειά του αυτό το φωτόνιο, Εδώ ή εκεί. Το κύμα πιθανότητα μα λέει ότι εδώ με 100% πιθανότητα. <coughs> Έτσι δουλεύει λοιπόν αυτό το interferometro Mach Gender. Και ποια είναι η χρήση του, Η χρήση του είναι η εξή, ότι στην ακραία περίπτωση που κάποιο θα διακόψει ένα από τα δύο μονοπάτια, α πούμε, αυτό εδώ, το διακόπτουμε τελείω. Τι θα γίνει τότε, Αυτό που θα γίνει είναι το εξή, ότι το κομμάτι τη δέσμη που θα έφεγε προ τα δω, απλά θα μείνει απάνω στο χαρτόνι που θα βάλουμε εκεί πέρα. Το άλλο κομμάτι, βεβαίω, εδώ δεν θα έχει τίποτε άλλο για να γίνει συμβολή και θα δούμε 50% από εδώ, 50% από εκεί. Και το ίδιο πράγμα θα συμβαίνει με κάθε φωτόνιο. Εάν εδώ λοιπόν κόψουμε με ένα χαρτόνι αυτήν εδώ τη δέσμη, το φωτόνιο που θα έρθει από εδώ, προφανώς μπορεί να πάει ή από εδώ ή από εκεί, το κύμα πιθανότητας όμως θα πάει και στις δύο κατευθύνσεις. Το κύμα πιθανότητας λοιπόν θα έρθει και θα πει πάρα πολύ ωραία, έφτασε χαρτόνι, έχω μια πιθανότητα να δώσω την ενέργεια απάνω εδώ. Ωραία, στο χαρτόνι. Και να εξαφανιστεί και να μην το δω πουθενά. Τα μισά λοιπόν από αυτά που θα στέλνω θα εξαφανίζονται. Τα άλλα μισά όμω θα εμφανίζονται και στου δύο detectors. Έτσι, αν αυτά εδώ ήταν τα μισά, αυτό θα είναι το 25% των αρχικών. Το άλλο θα είναι επίση το 25% των αρχικών. Εάν τώρα εγώ δεν βάλω εδώ ενδιάμεσα ένα χαρτόνι, <coughs> αλλά βάλω κάτι άλλο, ας πούμε, ένα γυαλί, κάτι. Τι θα δω. Θα δω ότι αυτή εδώ η πιθανότητα, εδώ πάνω, θα αρχίζει και θα μεγαλώνει λιγάκι. Μπορεί να έχω, ας πούμε, 5% εδώ και 95% εκεί. Και από τι εξαρτάται αυτό το πράγμα. Εξαρτάται από το δίκτυ διάθλασης αυτού του πράγματος που θα βάλω εδώ ενδιάμεσα. Αν είναι ένα κομμάτι γυαλί, έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο υπάρχει ένας τύπος που υπολογίζουν το δίκτυο διάθλασης. Αυτή λοιπόν ήταν μια χρησιμότητα αυτού εδώ του α, α, συστήματος μέτρηση παρεμβολής. Ε, αυτό το πράγμα το ίδιο τώρα <coughs> χρησιμοποιείται στο ερώτημα που είδαμε πριν από λίγο πώς θα γίνει να μετρήσω τη βόμβα χωρί να σκάσει εάν δούμε ότι έχουμε φτιάξει ένα τέτοιο ειντερφερόμετρο εδώ. Δηλαδή, τι έχουμε. Έχουμε ένα φωτόνιο το οποίο εμείς θα το στείλουμε από εδώ. Και πάλι θα φανταστούμε ότι το κύμα πιθανότητας θα πάει και στις δύο μεριές, ωραία, αλλά το φωτόνιο θα δώσει την ενέργειά του σε μόλις τρία σημεία εδώ πάνω. Μόνο τρία είναι τα σημεία αυτού του πειράματος που μπορούν να απορροφήσουν την ενέργεια ενός φωτονίου. Είναι αυτοί οι δύο ανιχνευτές φωτονίων, και ενδεχομένω ο πυροκροτητής αυτής τη βόμβα. Εάν δεν είναι χαλασμένο. Εάν είναι χαλασμένο, θα το διώξει. Ωραία. Μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό για να πάρουμε πληροφορία. Ναι. Να πω. Φανταστείτε ότι η βόμβα είναι χαλασμένη. Ωραία. Το ότι αυτό είναι καθρέφτης, Δεν απορροφά το φωτόνιο. Και όλο αυτό εδώ δουλεύει ακριβώ όπω το interferometer Mach που είδαμε πριν. Δηλαδή, είτε από το path 1 θεωρήσουμε ότι θα πάει το φωτόνιο, θα δώσει την ενεργειά του σχετικά, είτε από το path 2, ε, επειδή η βόμβα είναι χαλασμένη, τελικά θα γίνει η συμβολή εδώ πάνω, δεν θα δούμε ποτέ το φωτόνιο στο α, θα το βλέπουμε πάντα στο β. Πάντα λοιπόν το αποτέλεσμα, εάν η βόμβα είναι χαλασμένη, θα είναι β. Εάν η βόμβα τώρα είναι ενεργή, δεν είναι χαλασμένη, τι γίνεται. Δύο πιθανότητες, όπως το λέγαμε πριν με το χαρτόνι. Έτσι. Ε, φεύγει εδώ λοιπόν το κύμα πιθανότητας και πλέον έχει μία πιθανότητα, πώς είναι αυτή, 50% να απορροφήσει το φωτόνιο, την ενέργεια του φωτονίου και να σκάσει. Τότε θα γίνει η έκρηξη. Ωραία. Αυτό βεβαίως θα γίνει στο 50% των περιπτώσεων. Γιατί αυτό εδώ το κύμα πιθανότητα, τη στιγμή εκείνη, μπορούμε πάλι να φανταστούμε χοντροκομμένο μοντέλο, αλλά το λέω απλώ για να το καταλάβουμε, τη στιγμή που θα έρθει εδώ, θα είναι σαν να ρίχνει ένα κέρμα και να λέει πολύ ωραία. Τώρα να δώσω εδώ την, πιθ... την ενέργειά μου ή όχι, ή να συνεχίσω. Και αν ναι, τότε σκάει η βόμβα και τελειώνουμε. Βάζουμε άλλη βόμβα για να την ελέγξουμε μετά. Εάν όχι, θα πει πολύ ωραία, τη γλίτωσε, δεν θα δώσω εδώ την ενέργειά μου, θα τη δώσω κάπου αλλού. Ωραία. Προσοχή τώρα. Όταν λέμε όμως τη γλίτωσες, από εδώ και πάνω δεν έχουμε κύμα πιθανότητας. Απορροφήθηκε το κύμα εδώ πέρα, αλλά όχι ενέργεια. Με άλλα λόγια, εδώ πάνω έχουμε ένα κύμα που ταξιδεύει τώρα πλέον μόνο του. Δεν έχει κάτι άλλο να έρθει από εδώ για να κάνει τη συμβολή. Αυτό πάει στα δύο εδώ πέρα και βλέπουμε έξοδο α ή β. Στις μισές περιπτώσεις από αυτές λοιπόν, θα έχουμε κάτι εδώ, στι άλλε μισέ θα έχουμε κάτι εκεί. Και για να δούμε το αποτέλεσμα τώρα πια εδώ. Τι μπορεί να δούμε σαν αποτέλεσμα. Η β, η έκρηξη, η α. Αυτά τα τρία είναι τα αποτελέσματα. Και ποια είναι η χρησιμότερη από αυτές τις ενδείξεις. Η ένδειξη α. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, καλά, αυτήν εδώ δεν την εξετάζουμε καν, έτσι, έχει, α, έχει α, πεταχτεί το υλικό κατευθείαν, σε αυτήν εδώ την περίπτωση, την περίπτωση του Β, δεν είμαστε σίγουροι εάν η βόμβα που εξετάσαμε ήταν χαλασμένη ή ενεργή. Με τη βόμβα ενεργή μπορεί να μας δώσει Β. Με τη βόμβα χαλασμένη σίγουρα θα μας δώσει Β. Αλλά ένα Β δεν μας λέει σε ποια από τις δύο καταστάσεις είμαστε. Ένα Α όμως μας λέει ότι ξέρεις, σίγουρα είναι ενεργή η βόμβα. Και μάλιστα δεν έχει σκάσει κιόλα. Στατιστικά, έτσι όπως πάμε με τις πιθανότητες, όταν ξεκινήσουμε με χίλιες βόμβες, που οι μισές είναι ενεργές, έτσι οι μισές είναι χαλασμένες, οι άλλες μισές λειτουργούν, εάν τις ελέγξουμε με αυτόν εδώ τον τρόπο, οι 250 θα εκραγούν, ένα στα τέσσερα ουσιαστικά είναι σαν να λέμε 25%, 25%, 25%, 25%, 25 πιθανότητα να είμαστε σε κάθε μία από αυτέ εδώ τι περιπτώσει. Άρα λοιπόν, 250 είμαστε εδώ, θα εκραγούν. 125 θα αναγνωριστούν ω ενεργέ. Αυτό εδώ είναι το 25% και αυτό χωρίζεται πάλι στα δύο. Έτσι, άρα λοιπόν έχουμε 12,5% εδώ πέρα. 125 στι 1.000 θα αναγνωριστούν ως ενεργέ. Άρα έχουμε καταφέρει να σώσουμε και είμαστε σίγουροι ότι δουλεύουν και 625 θα βρεθούν αμφίβολες. Δηλαδή, εκεί μέσα θα είναι και οι χαλασμένες, εδώ πάνω, οι 500, αλλά επίσης άλλε 125 που παρότι είναι ενεργείς μας έδωσαν β. Ε, αυτές τις 625 μπορούμε να τις επαναλάβουμε και να ξανακάνουμε το πείραμα ξανά και ξανά, έτσι ώστε να μεγαλώσουμε αυτήν εδώ την πιθανότητα. Αλλά για σκεφτείτε το, μόνο και μόνο επειδή ξέραμε λίγη κβαντική φυσική, το κβαντικό φαινόμενο μόνο, βρήκαμε μια διαδικασία με την οποία αυξήσαμε το ποσοστό των α, α, στοιχείων που διασώσαμε από αυτόν εδώ τον έλεγχο από 0 σε 12,5% που είναι τεράστιο ποσοστό αν το σκεφτεί κανείς. Έτσι. Μόνο και μόνο επειδή α, α, γνωρίζουμε ότι α, α, το φωτόνιο συμπεριφέρεται με αυτόν εδώ τον τρόπο. Ε, τώρα που είδαμε ότι να μια μέτρηση που αν είχαμε μείνει στον κλασικό τρόπο σκέψης και υπολογισμού, δεν θα σκεφτόμασταν ποτέ να την κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Μήπως υπάρχει κατά τη στοιχεία και τρόπος να κάνουμε υπολογισμούς έτσι, με κβατικό τρόπο, ώστε τα αποτελέσματα που παίρνουμε να είναι πιο αποτελεσματικά. Έτσι, να, αυτό που παίρνουμε σαν α, α, έξοδος να είναι ή πιο ακριβές ή πιο γρήγορο, συνήθως αυτό είναι πιο γρήγορο από ό,τι αν το υπολογίζαμε τον κλασικό τρόπο. Η απάντηση είναι ναι και θα έχουμε στη διάθεσή μας πάρα 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 πολύ χρόνο να δούμε τέτοιους, τέτοιες διαδικασίες. Ερώτηση προς το παρόν. Κάτι από αυτά που είπαμε εδώ. Είναι κάποια α, α, θεωρητικά στην αρχή, να πούμε λοιπόν ότι αυτό εδώ είναι ένα πείραμα το οποίο πρώτο δημοσιεύτηκε το 1993 ως ιδέα και πολύ γρήγορα ένα χρόνο αργότερα μια άλλη ομάδα α, το απέδειξε και πειραματικά. Όχι με βόμπε, βεβαίω, έτσι, αλλά με κάποιον άλλο μηχανισμό. Και είδαν ότι ναι, πράγματι αυτό στέκει και είναι κάτι το οποίο δεν είναι απλώ ένα νοητικό πείραμα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Για μη καταστροφικό έλεγχο, λοιπόν, όπω είναι α, η ορολογία.